Ως Δημοκρατικό Κόμμα στηρίζουμε την εφαρμογή του εθνικού κατώτατου μισθού, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο θα βοηθήσει και την οικονομία και τους εργαζόμενους. Είμαστε βέβαιοι ότι θα βοηθήσει επίσης και στην εργοδότηση μεγαλύτερου αριθμού Κυπρίων εργαζομένων σε συγκεκριμένους τομείς εργασίας που σήμερα ως επιτοπλίστων εργοδοτούνται ξένοι. Θα πρέπει να πούμε ότι μας προκαλεί έκπληξη η θέση της εκτελεστικής εξουσίας ότι θα μελετήσει και πιθανόν να εφαρμόσει των καθορισμών κατώτατου μισθού, εάν και εφόσον υπάρχουν συνθήκες πλήρους απασχόλησης, δηλαδή η ανεργία να πέσει στο 5%. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι στις πλήστες ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζεται η αρχή του κατώτατου μισθού εργασίας και εκεί να σημειώσουμε ότι και η ανεργία βρίσκεται σε πολύ ψηλότερα επίπεδα από ό,τι βρίσκεται σήμερα στην Κύπρο. Τώρα, όσον αφορά το θέματα της Επιτροπής Προσφύγων, να πούμε ότι ως Δημοκρατικό Κόμμα καλούμε την εκτελεστική εξουσία και το κράτος να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτω ώστε να διασφαλίσει ότι οι εκτοπισμένοι μας δεν πρόκειται να προσφυγοποιηθούν, δεν πρόκειται να ξεσπιτωθούν για δεύτερη φορά. Επίσης, καλούμε τους εκτοπισμένους να κλείσουν τα αυτιά τους στις διάφορες σιρήνες και στους διαφόρους εμπόρους των λαών, θα τους ονόμαζα εγώ, οι οποίοι περιδιαβάζουν τους συνοικισμούς αυτοστέγασης και τις τουρκοκυπριακές συνοικίες όπου διαμένουν εκτοπισμένοι, διαδίδοντας ότι έχουν αγοράσει μεγάλες εκτάσεις τουρκοκυπριακών περιουσιών και κατοικιών και ότι εάν δεν συζητήσουν μαζί τους και αν δεν έρθουν σε συνεννόηση, θα τους βγάλουν έξω από αυτές τις περιουσίες. Θα ήθελαμε σαν Δημοκρατικό Κόμμα να τους διαβεβαιώσουμε τους εκτοπισμένους ότι δεν υπάρχει τέτοιον ενδεχόμενο και ότι σε καμία περίπτωση ο κηδεμόνας τουρκοκυπριακών περιουσιών δεν πρόκειται να δώσει συγκαταθέσεις για αποξένωση τουρκοκυπριακών περιουσιών στις οποίες διαμένουν εκτοπισμένοι. Ευχαριστώ.